They say that things just cannot grow beneath the winter snow. So I have been told. Καλησπέρα σε όλους. είμαι μεθυσμένος και είμαι από το Ultimate Prison Zone. Ναι, είμαι ο Τζόνι και είμαι από το. Και είμαι μεθυσμένος από το Ultimate Prison Zone. Ναι. αυτό θα είναι το πιο τυχαίο, περίεργο και ανατριχιαστικό commentary που θα έχετε δει ποτέ στο τοκίμα μου. Τέλος πάντων, να σου πω τι έγινε. Μάλλον σου πω πρώτα τι βλέπετε. Βλέπετε Gunmaster. Στην. Ποια είναι αυτή η γραμμή, το τρελά του. Α, στην Zipa Tower. 32 παίχτες, νομίζω. Τα μάθουμε μάλλον στο τέλος, μάλλον. Και αυτό είναι το πιο τυχαίο και περίεργο κομμέντρι που θα δείτε ποτέ, διότι είμαι ψιλομεθυσμένος, ναι. Να σας πω τι έγινε και πώς κατέληξε έτσι. Λοιπόν, είχαμε πάει εγώ μια παρέα και κάτι κομμενάκια σε ένα μπαράκι πριν λίγο, τώρα ας με επιστρέψουμε, και τα ποτά ήταν 251,35% μπομπά. Είμαι τόσο σίγουρος. Είναι ένα ποτό που πίνουμε συχνά και δεν μας πειράζει με τίποτα τόσο πολύ. Δηλαδή έχουμε πει τις 5 πλάσεις και 6 πλάσεις ποσότητες ποτού και δεν μας έχει κάνει τίποτα. Ενώ το αυτή τη φορά μας πήδηξε. Να το πω απλά. Και είμαι σε ρόλο κατά. Έχω πονηρό κέφαλο, είμαι ζαλισμένος, δεν είμαι εντελώς μεθυσμένος, είμαι νομίζω λίγο μεθυσμένος. Μάλλον θα μάθω αύριο όταν βλέπω αυτό το βίντεο. Πόσο μεθυσμένος είμαι. Και αυτά, ναι. Σήμερα το απόγευμα θα ήθελα να πω επίσης ότι παίξαμε εγώ, ο Σπύρος και κάποιοι θεατές στο κανάλι μας του Doom Recon Only στο server μας. Καργαρίαν 250 ticket νομίζω. Ναι, δεν τράβηξα αυτό το παιδί, είχε πολύ μεγάλο το round. Συγγνώμη παιδιά, τα προσωπικά ρέγγλα. Μωτό. Μισό λεπτό. Κάτσε κάνα βίντεο. Ναι, αυτός είναι. Άσε το, δεν ξέρω ποιος είναι. Ένας φίλος μου εδώ πέρα, γάμισε. Ναι, τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν να κάνουμε κάποια event, να τα οργανώσουμε κάπως και να κάνουμε κάποια ανακοίνωση με κάποιο βιντεάκι. Και ας πούμε να πείτε κι εσείς να τραβάμε βίντεο για να περάσουμε. Ωραία, πιστεύω θα έχει πολύ πλάκα. Και μπορεί να φέρω και κάποιο βιντεάκι από Max Payne 3, αν και το έχω τραυματίσει το παιχνίδι. Αλλά σκέφτομαι να κάνω το arcade mode. Θα δούμε. Αυτά για τώρα. Περισσότερα βίντεο από τα βιντεά θα τον σίγουρα και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Σας αφήνω να απολαύσετε το gameplay. Δεν σας λέω τι γίνεται στο τέλος για να το δείτε όλο! Και καλό σας βράδυ. Μάλλον καλημέρα, γιατί τώρα ξημερώνει. Και ναι, ελπίζω να σας αρέσει το επόμενο κομμάτι του gameplay και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο που θα είμαι και εγώ καλύτερα. Γεια σας! Yeah! Πάμε. Ο οποίο το μαύρο πιστόρι ήρθε εδώ για να καθαρίσει. Πιο όπλο μπροστά από τον δεύτερο. Έλα ρε γάμο το. Κολλώ πάντα σε όπλακερα, δηλαδή που κανονικά δεν επιτρέπεται να κολλάς. Και δεν είμαι μπροστά τίποτα μπάλος. Πώς μη... Πώς έφυγε έτσι αυτός. Πω. Epic. Ήταν ένας με όλα αυτά να το δεις. Να το δεις το βίντεο, τον εμάς σου. Πω, πώς έφυγε έτσι αυτό. Τέτοιο πράγμα και πολύ καιρό να δω. Να βγει και να τους είμαι γεια. Motherfuckers! Πάλε δύο όπλα μπροστά, αλλά πρέπει να κρατήσω το προβάδισμα. Παλαιά με δεν κρατήσω. Thank you.
Γεια σου φίλε. Πώς είναι τα παιδιά, η οικογένεια. Άρχισε να πω κάτω τον το... Ωχ, δεν φάει και τον δίπλα μου. Αυτό είναι το πιο fail moment. Πίσω το λέτε μας εγγένει, να το ξαναλέω και δεύτερη φορά. Έχει πάλι. Τι μου, α, what the fuck. Ήταν λες και ήμουν αόρατος, κανείς δεν με βλέπα. Άντε να πάρω το JNZ. Epic, 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 epic fail. Πάλι epic fail. Έλα ρε γάμο το. Τι έκανα, δεν ξέρω, αυτός ήταν λες και δεν μπορούσε να το πετύχεις. Όσο ήταν φυσιολογικός, ήταν πάνω μου, μπαπ με το λέζερ. Ναι ρε, δε... Παίζουνε κάτι γαμό, ξέρω, γαμάω, εντάξει. Χαλασμένοι ας πούμε, δεν μπορώ να πάρω στο kill. Τώρα κόλλησα με τη βλακία το... το Garand Launcher. Δεν πρόκειται να πάρω kill και ακόμη και να τις παρακαλώ να μην με γίνεται. Το πήρα! Τι μαλάκας! Ναι. Δεν το πιστεύω. Άκου τι με έκανε. Πήρα κατράζω τελείως το κλί με το live grenade και μετά μου κοιτάνε ξεκινάει να πυροβολάει. Πήρα κάνω τις σκάλες και πάνε να με κάνει knife. Με κοφανάει, δεν με σκοτώνει, με κάνει slash. Και το κοφανάω και το σκοτώνω και πήρα το τελευταίο kill. Τι μαλάκας. Οκ, ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο.